Καλώς την. Συγγνώμη. Τι έχεις φτιάξει ρε θεά εδώ, μπεργκεράδες. Ξέρω ότι σου αρέσουνε. Μπέργκερ με μπιφτέκι κοτόπουλο και έχεις βάλει και τον αγαπημένο μου Αμβροσιάδη. Ορίστε, δεν είναι οποιοδήποτε κοτόπουλο. Είναι το μπιφτέκι από κοτόπουλο Αμβροσιάδη. Τα καλύτερα κοτόπουλα και να σας πω και κάτι. Ούκο λίγες φορές σας έχω πει για τα κοτόπουλα Αμβροσιάδη, όμως τώρα θέλω να δοκιμάσετε και τα έτοιμα μπιφτέκια κοτόπουλα Αμβροσιάδη. Το καλύτερο κοτόπουλο. Και το μπιφτέκι είναι τόσο ωραίο. Εγώ πάρα πολλές φορές το επιλέγω να σου πω και μόνη μου σπίτι που δεν μαγειρεύω συχνά. Είναι ζουμερό. Είναι φανταστικό. Είναι φρεσκότατο. Το δοκίμασα, το έψησα, μοσχοβολάει. Και είναι πραγματικά πεντανόστιμο. Και ξέρετε πολύ ότι τα συγκεκριμένα κοτόπουλα και η εταιρεία Αμβροσιάδης προέρχονται από τους πρόποδες του Ολύμπου. Τα ταΐζουν με τα καλύτερα δημητριακά, θα τα βρείτε σε όλα τα ακροπολία και τα σούπερ μάρκετ και έχουν πάρει και βραβείο ανώτερης γεύσης από τις Βρυξέλλες. Οπότε, όταν έχετε μπροστά κοτόπουλα, τι επιλέγουμε? Αμβροσιάδη! Και δοκιμάστε και το μπιφτέκι. Λοιπόν, τι είναι αυτό, αυτή η μαγεία εδώ? Πω! Έχω φτιάξει μπέργκερ. Έτσι να βάλω στο γρήγορο γιατί δεν κρατιέται. Και εσύ... ναι. Με χειροποίη το ψωμάκι. Εσύ το έχεις φτιάξει το ψωμί. Εγώ το έχω φτιάξει το ψωμάκι. Έχω φτιάξει δύο. Ένα με σπανάκι, γι' αυτό και είναι πράσινο. Θα δείξουμε εδώ. Στο δίνω να το φάσουμε με το χέρι. Και ένα κλασικό. Με το χέρι θα το φάω. Ήμουν ασύ. Πρόσχετα στο λίδι. Κρέμισα και το μισό σκηνικό. Ευχαριστώ. Κοίταξε, και αύριο μπορεί να. Ναι. Λοιπόν. Παιδιά, προσέχτε εσύ, γιατί αύριο. Για δοκίμασε να μα πει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει μια προετοιμασία εδώ. Θα ψήσουμε και μπιφτεκάκι να δείξουμε πώς το ψήνουμε. Καλά, τι ωραίο. Μπέργκερ, χειροποίητα ψωμιά με το καλύτερο μέσα, ό,τι πρέπει για τα παιδάκια σας. Με το καλύτερο μπιφτέκι κοτόπουλο Αμβροσιάδη. Και να πούμε ότι και το μπιφτέκι κοτόπουλο δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Πού είναι ο κύριος αυτός που περνούσε πριν λίγα χρόνια και σπίτι μου στην Κηφισιά και έλεγε. Τι πουλούσε? Μπράβο. Λαχανικά πουλούσε και έλεγε δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Κάτι πουλούσε. Καρπούζι πουλούσε. Α, το καλοκαίρι περνάει. Ναι, ωραία. Σωστά. Λοιπόν, έχω και έτοιμα εδώ. Θα δείξουμε όλη τη διαδικασία. Πάμε να δούμε λοιπόν, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, ναι, παρακαλώ. Πάμε να δούμε πρώτα. Και δοκιμάζω κι εγώ. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα φακελάκι ξηρή μαγιά, 2 με 3 κουταλιές της σούπας μέλι, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, 5 κουταλιές της σούπας γάλα χλιαρό, 200 ml νερό χλιαρό, 2 αυγά, μία πρέζα αλάτι, ένα σπράδι αυγού, δίχρωμο σουσάμι για το πασπάλισμα και επιπλέον για να γίνει η ζύμη πράσινη με το σπανάκι θα χρειαστούμε 300 με 400 γραμμάρια σπανάκι, μπιφτέκι φυσικά κοτόπουλο Αμβροσιάδης, ντομάτες ψητές σε ροδέλες, μαρούλι φρέσκο και τώρα για τη σως έχω φτιάξει δύο διαφορετικές. Η μία είναι με μαγιονέζα, πίκλες αγκουριού, κάπαρι, ξύσμα από λεμόνι. Και η άλλη είναι η κλασική μαγιονέζα, κέτσαπ και μουστάρδα. Υπέροχα. Μόλις έχω δοκιμάσει, είναι συγκλονιστικό και το μπιφτέκι του Αμβροσιάδη είναι τόσο ζουμερό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Φτιάχνουμε και το ψωμί μόνες μας. Ναι. Η Κατερίνα βασικά, εγώ δεν κόρευα. Να πω εδώ τώρα το εξής. Πώς έχω κάνει λοιπόν, θα ξεκινήσω από το ζυμάρι που είναι λίγο πιο περίπλοκο και μετά θα πάμε και στο μπιφτέκι. Θα ψήσουμε και μπιφτεκάκι. Είναι η ίδια συνταγή που έχουμε ξαναδείξει στο παρελθόν με τα μπέργκερ. Απλώς για να σας δώσω και μια άλλη επιλογή, έχω προσθέσει σε αυτό το μπέργκερ, επειδή ταιριάζει απόλυτα με το κοτόπουλο το μπιφτέκι, έχω προσθέσει σπανάκι. Τι έχω κάνει λοιπόν εδώ? Έχω πάρει φρέσκο σπανάκι, να το δείξουμε εδώ, και το έχω ζεματίσει σε καυτό νερό. Κατευθείαν σε παγόνερο και το έχω περάσει στο μούλτι, να γίνει τελείως πουρέ. Μαγεία, μαγεία, μαγεία. Αυτό λοιπόν το πουρέ το προσθέτω μέσα στο ζυμάρι. Να πω λοιπόν εδώ, εάν δουν οι φίλες μας ότι το ζυμάρι μας δεν σφίγγει, θα προσθέσουν πολύ λίγο. Για να ανοίξω και ένα τώρα, το πιο ωραίο που είναι. Γι' αυτό είναι πράσινο, να ξέρετε, το ψωμάκι και το ζυμάρι. Να το έχουμε και εδώ, να το ξαναδείξουμε άλλη μια φορά. Ω, μαγεία. Όσο πιο πολύ σπανάκι φυσικά προσθέσετε μέσα, τόσο πιο πράσινο θα γίνει το μπέργκερ μας. Ωραία. Λοιπόν, το βάζω εδώ. Καλά, είναι φανταστικό, Κατερινάκι μου. Εγώ τρώω κανονικά. Θα δείξω μόνο λίγο ένα πώς το κάνουμε. Και θα συνεχίσω με τα μπιφτέκια. Λοιπόν, εάν θέλετε να είστε ακριβείς, παίρνετε τη ζυγαριά της κουζίνας, έτσι. Λοιπόν, και τα ζυγίζετε όλα τα μπέργκερ για να γίνουν το ίδιο. Εάν θέλετε να τα κάνετε πιο μικρά, θα ζυγίσετε 50 γραμμάρια ζύμης. Αν θέλετε να γίνουν πιο μεγάλα, θα βάλετε 100 γραμμάρια. Ωραία. Αυτή τη διαδικασία τα πασαλίβουμε από πάνω
με ασπράδι αυγού. Α, ωραία, ασπράδι αυγού. Για να γυαλίσουν και βάζουμε από πάνω σουσάμι. Τόσο μικρούλι. Τόσο μικρούλι. Τόσο μικρούλι. Τα αφήνουμε μία ώρα να φουσκώσουν. Έχουμε κάνει τη ζύμη, ξαναλέω. Την αφήνουμε μία ώρα να ξεκουραστεί. Τη βγάζουμε, τη ξαναζυμώνουμε. Κάνουμε μερίδες τα μπέργκερ μας. Τα αφήνουμε στη λαδόκολλα για άλλη μία ώρα να ξεκουραστούν και να φουσκώσουν. Mm-hmm. Και τα ψήνουμε στο φούρνο στους 170 με 180 βαθμούς Κελσίου, στον αέρα παρακαλώ, για περίπου 30 με 40 λεπτά. Μπράβο. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Είναι πεντανόστιμο. Συγγνώμη που δεν το πιάνω με το χέρι, αλλά θα τρέχουν ζουμιά εδώ. Το μπέργκερ θέλει λίγο αλητία. Έχω βάλει εγώ τώρα. Έτσι. Εσύ την έκανες, αλλά εγώ τώρα ξαφνικά. Λοιπόν. Τηλεοπτικά. Που σιγά φαΐ είναι, δεν είναι κάτι κακό. Να πω λίγο και κάτι ακόμη στα ψωμάκια. Βεβαίως. Οι φίλες μας, για πρακτικούς λόγους, μπορούν να τα κάνουν από το προηγούμενο το βράδυ. Πολύ ωραία. Βεβαίως. Εξήγησε ότι μια ώρα τα αφήνει να ξεκουραστούν. Λοιπόν, εδώ τώρα σε βλέπουμε τα πιφτέκια του Ανδροσιάδη. Να πούμε ότι είναι έτοιμο το πιφτέκι. Απλά εσύ λίγο το περνάς ξανά. Ναι. Έτοιμο το παίρνετε, όπως παίρνετε και το κοτόπουλο. Είναι πραγματικά, είναι πάρα πολύ φρέσκο. Φαίνεται, είναι ζωντανό. Δεν είναι μαγειρεμένο, το εννοούμε, θέλει μαγείρεμα, αλλά είναι εννοώ πλασμένο κανονικά. Φανταστικό παιδί. Άρεσε. Σου λέω, εγώ τα αγοράζω τα Ανδροσιά. Δηλαδή τα παίρνω από το. Και έρχονται κατευθείαν από τον παραγωγό. Μιλάμε για κοτόπουλα εξοχής. Πέρα από τα πιφτέκια του, όλα τα κοτόπουλα. Είναι από φάρμες και πτηνοτροφία του Ολύμπου και έρχονται κατευθείαν στο τραπέζι σας. Και να ξέρετε, τα ταΐζουν μόνο με δημητριακά. Να πω και κάτι. Ας πούμε, υπάρχουν και σκέτα μπουτάκια, αν θέλετε, ή υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες στήθος κοτόπουλο. Εγώ συμμετρώ μόνο στήθος. Δεν ανάγκη να πάρετε όλο το κοτόπουλο. Μόνο το στήθος. Και είναι πολύ μαλακό και ζουμερό κοτόπουλο. Δεν είναι αυτό στεγνό το κοτόπουλο. Έχω μανία με το κοτόπουλο. Το βλέπετε και στο Instagram. Όλο κοτόπουλο βάζω. Και όχι μόνο αυτό. Καταρχήν μοσχοβολάει. Τώρα που το ψήνουμε και το έχουμε καλά, βάλει στο σκαροτήλανο. Καλά, ναι, ειδικά μέσα. Πραγματικά μοσχοβολάει. Δοκιμάστε το. Θα μας θυμηθείτε. Και πραγματικά. Πόση ώρα το ψήνουμε στο σκαροτήλανο και είδα ότι δεν έβαλες ούτε λάδι μέσα. Δεν έχω βάλει τίποτα. Το έχω βάλει να κάψει. Το έχω στο 7. Εάν η εστία μας πάει μέχρι το 9, εμείς το βάζουμε στο 7. Το αφήνουμε στην αρχή να κάψει καλά και βάζουμε πάντα τα μπιφτέκια για να μην κολλήσουν, πάντα σε δυνατό ζεσταμένο τηγάνι. Βλέπουμε εδώ τώρα, να το δείξω λίγο, το κοτόπουλο, επειδή είναι πολύ ευαίσθητο, αρχίζει και ασπρίζει. Mm-hmm. Θα το αφήσουμε 3 λεπτάκια περίπου από τη μία πλευρά, θα πάρουμε μια σπατουλίτσα και θα το δούμε. Θα το σηκώσουμε λίγο και αν έχει πάρει ωραίο χρώμα, το γυρίζουμε από την ανάποδη. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως στις οδηγίες γράφει και πόση ώρα χρειάζεται. Ωραία. Να δείξουμε όσο ψήνονται και τα μπιφτέκια μας, να δείξουμε και τη σως. Καλά, φανταστικά Κατερίνα. Έχω βάλει. Μπράβο, μπράβο. Έχω βάλει ωραία ιδέα για σήμερα και για παιδικό πάρτι είναι πολύ ωραία ιδέα. Τις πίκλες, έχω βάλει ξύσμα λεμόνι, έτσι. Και εγώ έχω προσθέσει εδώ και πολύ λίγο φρέσκο θυμάρι. Ανακατεύουμε. Είναι, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετική. Δίνει και η πίκλα από το αγγούρι, αλλά και η κάπαρη. Τόσο απλό. Πολύ ωραία. Μπορείτε να συνοδέψετε και τα στίξ γλυκοπατάτας που έχω φτιάξει και φυσικά και το μπιφτέκι. Εδώ τώρα έχω βάλει μαγιονέζα, κέτσαπ και μουστάρδα. Mm-hmm. Και πολύ απλά ανακατεύομαι πολύ καλά. Τι βάζουμε περισσότερο, εύκολο, μαγιονέζα. Μαγιονέζα, περισσότερο βάζουμε μαγιονέζα. Εάν θέλουμε να γίνει πιο, να πάρει περισσότερη γεύση, εγώ. Πες μου. Λίγο ταμπάσκο. Δεν το τόλμησα. Εγώ στο σπίτι μου μ' αρέσει πολύ το ταμπάσκο. Λίγο δεν ταμπάσκο. Το τόλμησα. Άλλοι βάζουν και κονιάκ, να ξέρεις εδώ. Να κάνουμε μια δοκιμή, να δούμε. Δεν τη κάνει. Λοιπόν, έχεις βάλει και στήκη λίγο πατάτας, έτσι έχεις βάλει τη γάνη. Όχι, και θα πούμε και γι' αυτό τώρα. Το αμέσως. Κατάλαβα. Βλέπετε? Είναι αυτά που φτιάχνει και ο Φίλιππος. Εδώ, υπέροχο. Ότι ο Φίλιππος μου φτιάχνει γλυκοπατάτες. Εγώ δεν μαγειρεύω, αλλά ο Φίλιππος μου φτιάχνει κάτι φανταστικές στο φούρνο. Νομίζω έχει κάνει τις ίδιες. Λοιπόν, θα πω τώρα πόσο απλό είναι. Ναι. Η γλυκοπατάτα είναι πάρα πολύ γευστική, θρεπτική και γι' αυτό αποφάσισα. Να ξέρετε ότι μεταπολίζεται πολύ εύκολα. Εμένα ο διαιτολόγος μου τη δίνει ότι θέλω να χάσω κιλά τη γλυκοπατάτα μαζί με ψάρι με κρέας. Ωραίο που το λες αυτό. Είναι πολύ, πολύ θρεπτική. Πήρα λοιπόν τις γλυκοπατάτες, τις έπλυνα πολύ καλά. Σωστά. Και μαζί με τη φλούδα τους, εγώ έχω μαντολίνο. Τις πέρασα δηλαδή στο μαντολίνο για να μου γίνουν αυτές οι λεπτές. Δεν χρειάζεται στο σπίτι να έχετε μαντολίνο. Αν δεν έχετε, θα τις κόψετε πολύ απλά με το μαχαιράκι σας σε φετούλες και θα τις κόψετε όπως κόβετε κανονικά στο σπίτι τις πατάτες τηγανιτές. Απλά, όμορφα και ωραία. Τις βάζουμε σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα, αλάτι, πιπεράκι, ελαιόλαδο και
Και στο φούρνο τις ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά. Θέλει αρκετό ψήσιμο, θέλει μισή ώρα, ναι. Και είναι πάρα πολύ ελαφριές, δεν είναι τηγανιτές, αλλά είναι ίδια γεύση με τις τηγανιτές και πιο ωραίες, μη σας πω. Και είναι πιο νόστιμες. Εγώ τις προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Μπράβο. Θα το φίλοι πω κι εσύ. Λοιπόν, είσαι φανταστικά. Πάμε στο στήσιμο. Να δούμε λίγο το στήσιμο. Βεβαίως, βεβαίως, να δείξουμε και ένα στήσιμο. Το ψωμί σου και όλα. Παίρνουμε τώρα το ψωμάκι, το οποίο το έχουμε κόψει στη μέση, εφόσον βεβαίως το ψωμάκι έχει κρυώσει. Προσθέτουμε τη σως. Παίρνουμε την ντοματούλα. Αν θέλετε και κρεμμύδι, βάζετε, φαντασία να υπάρχει. Ό,τι θέλετε βάζετε. Έτσι, εγώ επειδή δεν ήθελα να επισκιάσω τη γεύση από το κοτόπουλο. Μιλάω, εγώ να τρώω εδώ πέρα. Έχω πολύ λίγα υλικά σήμερα. Μπορείτε να βάλετε από τυριά, από καραμελωμένα κρεμμύδια, ό,τι θέλετε. Αλατάκι, πιπεράκι. Και τσέντα μπορείτε να βάλετε. Βάζουμε το μαρουλάκι, το μπιφτέκι, προσθέτουμε ακόμη λίγη σως. Είναι τώρα ένα φαγητό το μπέργκερ, το οποίο θέλει να έχει πλούσιες σάλτσες. Το καρφώνετε κιόλας και το προσφέρετε με πολύ αγάπη. Φίλες μου, πόσο γρήγορο, μέσα σε 10 λεπτά, εντάξει 10 λεπτά το ψωμί θέλει και ώρα να ξεκουραστεί, αλλά ξαναλέω, το κοτόπουλο Αμβροσιάδη, ειδικά το μπιφτέκι που φτιάξαμε σήμερα, μαγεία και τόσο ζουμερό. Αν είναι να πάρετε κοτόπουλο και να φτιάξετε μπιφτέκια κοτόπουλου, θα επιλέξετε αυτό.